Γεια σας. Είμαι ο Μάριος. Θα σας παρουσιάσω το θέμα 42 από τις εξετάσεις για τα πρώτη παγιμνάσια του 2020. Το πρόβλημα μας λέει. Μερικά παιδιά έλαβαν μέρος σε έναν αγώνα δρόμου. Στο πρώτο δεκάλεπτο η Μαρία έχει διανύσει τα 9 δέκατα της διαδρομής. Ο Χρήστος τα 7 8, η Καταρίνα τα 19 20, και ο Πέντρος τα 4 πέμπτα. Βάλει τα παιδιά στη σειρά ξεκινώντας από αυτό που διένυσε τη μεγαλύτερη απόσταση. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με σύγκριση κλασμάτων. Και ψάχνουμε το κλάσμα της μεγαλύτερης διαδρομής, που έχει διανύσει τη μεγαλύτερη διαδρομή. Το μεγαλύτερο κλάσμα λοιπόν από αυτά. Γιατί ψάχνουμε τη μεγαλύτερη απόσταση που διένυσαν τα παιδιά. Ποιο από, ποιο από τα παιδιά διένυσε τη μεγαλύτερη απόσταση. Για να τα συγκρίνουμε, επειδή είναι τερώνυμα τα κλάσματα, βλέπουμε ότι είναι οι παρνομαστές όλοι διαφορετικοί, θα πρέπει να τα κάνουμε ομώνυμα. Ένας τρόπος, έτσι. Για να μπορέσουμε να το πετύχουμε θα βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρνομαστών. Έτσι, ένας γρήγορος τρόπος είναι να ξεκινήσουμε από το μεγαλύτερο αριθμό και να ρωτήσουμε το 20 είναι πολλαπλάσιο και του 10 και του 8 και του 5. Όχι, δεν είναι όλων. Έτσι, του 10 είναι, του 5 είναι, του 8 δεν είναι. Πάμε στο επόμενο πολλαπλάσιο του 20. 2 επί 20, 40. Ξαναρωτάμε, το 40 είναι πολλαπλάσιο και του 10, και του 8, και του 5. Η απάντηση είναι ναι. Τότε αυτό είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών, και έτσι μπορούμε πολύ εύκολα και γρήγορα να τα μετατρέψουμε όλα σε ισοδύναμα κλάσματα με παρονομαστή το 40. Έτσι. Λοιπόν, όλα λοιπόν θα γίνουν ισοδύναμα, για να μπορέσουμε να τα συγκρίνουμε εύκολα. Το πρώτο κλάσμα θα το κάνουμε επί 4 και θα γίνει 36 προς 40. Το δεύτερο κλάσμα θα γίνει επί 5 για να γίνει 40, οπότε 35 προς 40. Το τρίτο κλάσμα το κάνουμε επί 2, οπότε θα γίνει 38 προς 40. Το τέταρτο κλάσμα το κάνουμε επί 8, συνεπώς 32 προς 40. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο κλάσμα είναι η Κατερίνα, έτσι. Άρα θα είναι το πρώτο, κατά σειρά η Κατερίνα, μετά θα είναι α, η Μαρία, μετά θα είναι ο Χριστός και τελευταίος ο Πέτρος. Οπότε σωστή απάντηση είναι το Δέλτα. Έτσι. Μπορείτε επίσης να κάνετε εύκολα το, με τον τρόπο που έχετε μάθει στο σχολείο, το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο με τις διαδοχικές διαιρέσεις. Απλώς εδώ σας δείχνουμε και έναν έξυπνο τρόπο και γρήγορο. Αυτά και άλλα πολλά ωραία θεματάκια θα βρείτε στο site μας στο βιβλίο μας, αλλά και στο κόσ που έχει ετοιμάσει η ομάδα του Αρνός, ειδικά για μαθητές και δασκαλούς. Σας ευχαριστώ.